φοβισμένο, κακοπληρωμένο, κατυποταγμένο να μπαίνει μες στην τάξη και να αναπαράγει την κασέτα του Υπουργείου Παιδείας, τώρα και με το διαδραστικό πίνακα μπορεί να μην χρειάζεται και καν να τη βάζει και να παίζει. Γιατί ακριβώς θέλουν να αναπαράγει αυτό το πρότυπο στους μαθητές του. Τους λέμε όχι. Η εκπαιδευτική στην χώρα μας και το κίνημά μας έχει τεράστια ιστορία και σε εποχές πολύ πιο δύσκολες από τις σημερινές. Ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τις διώξεις. Μόνο τα ονόματα να δούμε των σωματείων των συναδέλφων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρευρίσκονται εδώ είναι χαρακτηριστικά αυτών των μεγάλων παιδαγωγών που δεν λύτησαν, λέω, σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες. Εμείς λοιπόν τους λέμε δεν θα περάσει. Ο εκπαιδευτικός θα συνεχίσει να είναι αγωνιστής, να μπαίνει μέσα στην τάξη και να δίνει την ψυχή του προκειμένου να διαπαιδαγωγήσει, να διαμορφώσει τον νέο άνθρωπο. Αυτό που καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, μπορεί να το εξηγήσει και μπορεί να παρέμβει για να το αλλάξει. Αυτός ο αγωνιστής εκπαιδευτικός θα συνεχίσει να υπάρχει είτε το θέλουν είτε όχι. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, είμαστε εδώ όπως και είμαστε δίπλα σε κάθε συνάδελφο εκπαιδευτικό ή μη, ο οποίος τρομοκρατείται, απολύεται, δοκιμάζει να τον θυμώσουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μας κάνει εντύπωση σε λίγο καιρό για κάθε απόλυση που έχουμε σε ιδιωτικό σχολείο ή σε κάποιο φροντιστήριο να υπάρχει μία αντίστοιχη δίωξη εκπαιδευτικού στο δημόσιο σχολείο. Και δεν θα μας κάνει εντύπωση γιατί το ίδιο το δημόσιο σχολείο προσπαθούν να το κατηγοριοποιήσουν, να το κάνουν να λειτουργήσει σαν επιχείρηση. Τα 35 σημεία του νέου Υπουργείου Παιδείας είναι στην ίδια παλιά κατεύθυνση, ακριβώς αυτή που δυσχεραίνει και τη ζωή και την εργασία των εκπαιδευτικών, αλλά και υπονομεύει τη μόρφωση των μαθητών μας. Σε αυτό θα είμαστε απέναντι, και στο κράτος και στην εργοδοσία, θα είμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε συνάδελφο που θα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, να περασπιστούμε τη ζωή μας, την εργασία μας και τη μόρφωση των παιδιών μας. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των συναδέλφων μας από τον Πειραιά. Βρίσκεται αλληλέγγυα δίπλα σε αυτούς που αγωνίζονται, δίπλα σε αυτούς που δεν σκύβουν το κεφάλι, δίπλα στους συναδέλφους και το σωματείο τους, το οποίο χρόνια τώρα βρίσκεται στην προμετωπίδα του αγώνα για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών, το σωματείο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους ταξικούς αγώνες σε όλες τις φτωχογειτονιές του Πειραιά που μετράνε νεκρούς και βαριά τραυματίες εργάτες. Δεν σκύβουμε το κεφάλι, δεν υποτασσόμαστε στις απειλές, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από τις άδικες διώξεις της κυβέρνησης και των οργάνων της. Το Υπουργείο και τα όργανα της, όπως ο κύριος προϊστάμενος εδώ του Πειραιά, οξύνουν την τρομοκρατία και την καταστολή την ίδια στιγμή που τα προβλήματα των σχολείων και των παιδιών μας εκρήγνεται, γίνονται όλο και μεγαλύτερα καθώς ακολουθούν και οι πολιτικές της κατηγοριοποίησης. Αντί να ασχοληθεί με τα παραπάνω, η Διεύθυνση κόπτεται να διοργανώνει ημερίδες για τα καλά της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι διώξεις αυτές δεν αφορούν μόνο στον Πειραιά. Αφορούν όλους τους εργαζόμενους, όλη την εργατική τάξη. Θα σταθούμε εμπόδιο, οργανωμένοι στα σωματείο μας, κόντρα στην πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας. Στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης σε όλους τους διωκόμενους συναδέλφους καταρχήν της ΕΛΜΕ Πειραιά και στο σωματείο τους, αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους που την περίοδο αυτή βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Μιλάω και για τους διωκόμενους συναδέλφους στην Β' Αθήνας, στην Α' Αθήνας, αλλά και τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα, που ακόμα και μέλη διοικητικών συμβουλίων εκλεγμένα σε σωματεία και εργατικά κέντρα, την περίοδο αυτή διώκονται, ακόμα και απολύονται για τη συνδικαλιστική τους δράση. Κάνουμε σαφές και ξέρουμε καλά ότι όσο θα ετείνεται η αντιλαϊκή πολιτική, θα ετείνεται και η διώξη στην καταστολή. Γι' αυτό και εμείς από την πλευρά μας κάνουμε σαφές στην κυβέρνηση ότι δεν θα λυγίσουμε. Οι διώξεις, η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Οργανωμένοι στα σωματεία μας θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και θα διεκδικήσουμε μόρφωση, ζωή και δουλειά
τις σύγχρονες ανάγκες μας και τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Σαν Εργατικό Κέντρο Πειραιάς, σαν εργαζόμενοι, για μας είναι πολύ σημαντικό σήμερα εδώ πέρα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Γιατί το κύριο ζήτημα το οποίο μπαίνει σήμερα είναι το γεγονός ότι θέλουν εκπαιδευτικούς οι οποίοι να είναι υποταγμένοι. Γιατί θέλουν και τα παιδιά μας την επόμενη μέρα να είναι και αυτά υποταγμένα. Οπότε, σε συμπλήρωση, σε συνέχεια του γεγονός ότι εμείς δείχνουμε σαν Εργατικό Κέντρο σε κάθε εργαζόμενο την αλληλεγγύη μας, εδώ έχει μια ακόμα παραπάνω βαρύτητα. Ότι επειδή θέλουμε οι εκπαιδευτικοί των παιδιών μας να είναι αγωνιστές, να είναι μαχητές, θα είμαστε εδώ πέρα μαζί σας, γιατί θέλουμε και εμείς να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας στον αγώνα. Αυτό είναι το κύριο. Απέναντι σε όλη την επίθεση την οποία δέχεστε και εσείς και συνολικά, η επόμενη μέρα βρίσκεται στο να συσπηρωθούμε γύρω από τα σωματεία μας, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και να δώσουμε τη μάχη βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες και των παιδιών μας. Και χαρακτηριστικά θα πω το εξής. Η μεγάλη αντίφαση εδώ πέρα στην Δήμη Πειραιά είναι το εξής. Ότι μια χαρά ήξερε ο κύριος διευθυντής εδώ πέρα να πάει να κάνει τις φιέστες ή να μην ενδιαφέρεται για τα σχολεία, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, αλλά ανταυτού πηγαίνει και διώκει εκπαιδευτικούς αγωνιστές. Σε αυτή την κατεύθυνση το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τα σωματεία της περιοχής μας είναι μαζί σας, είναι δίπλα σας και δεν πρόκειται ποτέ να σας αφήσουμε μόνους σας. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.